Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν σκοπό την ίδρυση κουρδικού κράτου, όπω αποκάλυψε Αμερικανό διπλωμάτη, ο οποίο συγκεκριμένα είπε: Οι Αμερικανοί με την υποστήριξή του στι κουρδικέ ομάδε στη Συρία προχωρούν προ τη δημιουργία ενό de facto αυτόνομου κουρδικού κράτου στην Ανατολική Συρία. Οι δηλώσει αυτέ απασχολούν εκτενώ τα τουρκικά μέσα μαζική ενημέρωση, καθώ είναι η απάντηση τη Ουάσιγκτον στα όσα είπε πρόσφατα ο Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπτα Γι ο οποίο ζήτησε από του Αμερικανού να αποχωρήσουν από Συρία και Ιράκ, όπω έκαναν και στο Αφγανιστάν. Μάλιστα, ο Αμερικανό Διπλωμάτη ξεκαθάρισε πω οι Αμερικανοί δεν πρόκειται να φύγουν από την Ανατολική Συρία. Ο βασικό λόγο για τον οποίο η Άγκυρα θέλει την αποχώρηση των Αμερικανών από την Ανατολική Συρία είναι επειδή προστατεύουν τι πετρελαϊκέ τη Ντεϊρεζόρ για να μπορούν οι Κούρδοι να τι εκμεταλλεύονται και να έχουν σημαντικά έσοδα με τα οποία εξοπλίζονται αλλά και στο μέλλον να μπορούν να δημιουργήσουν τι δομέ ενό δικού του κράτου. Οι Αμερικανοί επιθυμούν τη δημιουργία Κουρδικού κράτου γιατί δεν έχουν πλέον εμπιστοσύνη στην Άγκυρα ότι θα εξυπηρετεί στο μέλλον τα αμερικανικά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή. Με τη δημιουργία ενό μεγάλου Κουρδιστάν οι Αμερικανοί επιδιώκουν να κοντίνουν την Τουρκία, να αποκόψουν τη Βόρεια Σύρια από το Άσαντ, να αποσπάσουν το Βόρειο Ιράκ από ένα εχθρικό πλέον σιητικό καθεστώ τη Βαγδάτη και να μειώσουν κατά πολύ την εδαφική κυριαρχία του Ιράν.